Καλώς ήρθατε στο ένατο I Ask and Watch της πλατφόρμας iSyriza. Σήμερα μαζί μας είναι η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός. Γεια σου Μαριλίζα. Γεια σου Θεόφιλε και χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι το ένατο. Η αρχική ιδέα ήταν να μην γίνεται μέσα από τηλεδιάσκεψη, να γίνεται με τους ανθρώπους που υποβάλλουν τις ερωτήσεις παρόντες και παρούσες, αλλά η πανδημία, τα περιοριστικά μέτρα, η καραντίνα οδήγησε τα πράγματα αλλού. Όπως και στις προηγούμενες διαδικασίες I Ask and Watch, τα μέλη της πλατφόρμας του iSyriza κατέθεσαν ερωτήσεις και τα μέλη της πλατφόρμας του iSyriza επέλεξαν 10 ερωτήσεις ώστε να τις κάνω εγώ σήμερα σε σένα, Μαριλίζα. Ωραία. Θέλω να πω ότι βλέποντας και τις ερωτήσεις, είναι σίγουρο ότι και από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, από τους φίλους, τους υποστηρικτές, λείπει πάρα πολύ η ζωντανή επαφή με τα στελέχη του κόμματος. Αυτό δηλαδή που συνέβαινε μέχρι και τον Φεβρουάριο, όπου γινόταν ανοιχτές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή πάρα πολλού κόσμου. Βλέπω δηλαδή τις ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που συνήθως γίνονται σε εκδηλώσεις όταν τελειώνουν τα στελέχη της εισηγήσης τους. Και κάποιοι λένε να ρωτήσω τώρα κι εγώ κάτι, και ρωτάνε συνήθως ζητήματα της επικαιρότητας. Το πρώτο είναι έξω από τις ερωτήσεις που θα ήθελα να μας πεις την άποψή σου. Ήταν για την χθεσινή, νομίζω, απόδραση του Πρωθυπουργού από τη Βουλή. Έβλεπα τα σημερινά πρωτοσέλιδα του Σαββατιάτικου Τύπου. Μόνο η Αυγή και μία ακόμα εφημερίδα το εντόπισαν. Οι υπόλοιπες δεν ξέρω πόσο νωρίς είχαν κλείσει. Ότι σε μία τέτοια μέρα, όπου ήταν γνωστό ότι στη Βουλή θα ήταν ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, θα ήταν και αρχηγή των άλλων κομμάτων της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός επέλεξε, από ό,τι κατάλαβα, να κάνει κάτι άλλο. Είναι φανερό, Θεόφιλε, ότι ο Πρωθυπουργός άλλη μία φορά επέλεξε να φυγομαχήσει από τη Βουλή. Γιατί θα ήθελα εδώ να σου θυμίσω ότι ήδη και σε προηγούμενες φάσεις που ο Αλέξης Τσίπρας είχε υποβάλει ερωτήσεις στην ώρα του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να μην εμφανιστεί. Χθες νομίζω είχε και έναν λόγο παραπάνω, γιατί η πίεση του Αλέξη Τσίπρα και της αντιπολίτευσης και φυσικά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά τα οποία είχαν αναδειχθεί για την σκανδαλώδη υπόθεση των επιστημόνων και των vouchers και των ΚΕΚ, νομίζω ότι ήταν και αυτό που επέβαλε τελικά στον κύριο Μητσοτάκη να αναγκάσει να ανασταλεί αυτή η υπόθεση και να υπάρξει απευθείας πληρωμή των επιδομάτων στους επιστήμονες. Και ήταν φανερό ότι δεν ήθελε χτες να εμφανιστεί στη Βουλή, προκειμένου να μην απολογηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή εωρείται μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Ποιος τελικά αναλαμβάνει την ευθύνη? Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης γνώριζε, έχει συνενοχή, συγκαλύπτει? Και αν ο κύριος Βρούτσης παραμένει, αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για κάποιο λόγο τον καλύπτει. Προς το παρόν τουλάχιστον. Προς το παρόν, αλλά στην πολιτική τα πράγματα κρίνονται την ώρα που εκδηλώνονται τα προβλήματα. Ναι, και λογικό. Αυτό δημιουργεί αυτή τη στιγμή την εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε μεν να σταματήσει αυτή την υπόθεση, γιατί πλέον είχε ξεφύγει με όλα αυτά τα οποία συνεχώς αποκαλύπτονται τον τελευταίο μήνα. Νομίζω τα δύο σημεία που ήταν καθοριστικά είναι πρώτα απ' όλα η επιστολή που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τις 18 Μαρτίου, δηλαδή να αναλογιστούμε ότι είναι πάνω από μήνα. Έχουν περάσει πολλές μέρες. Είναι ένας μήνας και στην ουσία, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέτρα της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές κυβερνήσεις να εκταμιεύουν χρήματα από το Κοινωνικό Ταμείο πλέον με απευθείας πληρωμές και όχι μέσω μεσαζόντων όπως είναι τα περίφημα ΚΕΚ. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι γιατί δεν κάναν απευθείας πληρωμές, είχαν τη δυνατότητα, το αποκρύψαν αυτό. Να σου θυμίσω ότι βγαίναν στη σειρά όλοι οι υπουργοί και λέγαν ο κύριος Βρούτσης, ο κύριος Γεωργιάδης ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Ναι. Και φυσικά μετά, στη συνέχεια, όλα αυτά τα τραγελαφικά με τα ορθογραφικά λάθη και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η ανάδειξη του θέματος ότι σύμβουλοι και κυβερνητικά στελέχη είχαν τελικά ιδιαίτερες σχέσεις με τα ΚΕΚ που είχαν επιλεγεί. Ναι. Δεν πέσανε από τα σύννεφα. Νομίζω ότι είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές σχέσεις με αυτόν τον χώρο σε ό,τι αφορά το επιχειρήν. Πάμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις. Και η πρώτη ερώτηση έχει σχέση και με αυτό.
αφορά τη σχέση περισσότερο της κυβέρνησης με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ρωτάνε οι φίλοι ότι είναι δεδομένη η εύνοια των μέσων μαζικής ενημέρωσης προς την κυβέρνηση και η ερώτηση είναι σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι, ώστε να παίρνουν δημοσιότητα φαινόμενα, όπως αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, αποφάσεις, προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αποκάλυψη των επόμενων υποθέσεων, ποια θα είναι να δούμε μετά την τηλεκατάρτιση, ή επίσης και το πώς θα ενημερώνεται η κοινή γνώμη και για τα προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν μέσα σε αυτό το διάστημα της διαχείρισης της πανδημίας, όπως ήταν για παράδειγμα κενά στην προστασία ευάλωτων ομάδων ή το τι συμβαίνει σε δομές φιλοξενίας προσφύγων, τα μάθαμε τελικά όταν υπήρχαν κρούσματα, ή τι συμβαίνει στις φυλακές. Η ερώτηση δηλαδή είναι πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει επικοινωνιακά το χώρο που πρώτα απ' όλα του ανήκει από αυτή τη στιγμή που είναι, στο χώρο, είναι το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να σου πω, Θεόφιλε, ότι όπου έχω πάει σε όλη την Ελλάδα σε διαδικασίες ανοιχτές που γινόντουσαν όλο το προηγούμενο διάστημα και στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ένα από τα βασικά ερωτήματα που πάντα θέτει ο κόσμος. Είτε είναι μέλη μας, είτε φίλοι, ακόμα και στον δρόμο μας σταματούν πολλοί και μας ρωτάνε. Είναι αλήθεια ότι υπήρχε και πριν την πανδημία μία, θα λέγαμε, επικοινωνιακή απίστευτη στήριξη στην κυβέρνηση, αλλά πλέον στην περίοδο που ζούμε της πανδημίας και των μέτρων, είναι πλέον ολοκληρωτική αυτή. Υπάρχει σαν μια επικοινωνιακή μονομέρεια και σιωπή. Υπήρχαν κάποια φωτεινά παραδείγματα, τα οποία κυρίως αφορούν το γραπτό τύπο, δηλαδή είδαμε ότι και ο γραπτός τύπος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλαν στο να αναδειχθούν θέματα, χαρακτηριστικό το θέμα των ΚΕΚ, αλλά είναι σίγουρο ότι είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα ενημέρωσης του πολίτη που έχουν δικαίωμα συνταγματικό, αφορά δηλαδή την ίδια την ελευθερία της ενημέρωσης και τον πλουραλισμό. Γι' αυτό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ήδη αναλάβει και στη Βουλή και με πρωτοβουλίες του Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα, μια σειρά από θεσμικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, να υπενθυμίσω ότι με δική μας επιστολή συνεκλήθη η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κλήθηκε μάλιστα ο κύριος Πέτσας προκειμένου να συζητηθεί αυτό το θέμα. Στη συνέχεια έχουν γίνει οι αντίστοιχες ενέργειες και προς το ΕΣΟΡΟΥ, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, και επαναλάβαμε και εμείς ότι θα θέλαμε περισσότερο έλεγχο γύρω από αυτά τα ζητήματα απέναντι στην ΕΡΤ, γιατί εκεί ήταν νομίζω και η πιο μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή δεν μπορεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι ο τέταρτος στη σειρά πολιτικά από το Σύνταγμα, να παρουσιάζει πριν από 2 εβδομάδες ολοκληρωμένη πρόταση που δικαιούται αυτό το χρόνο, όπως ξέρεις πολύ καλά, όπως και από τα άλλα κόμματα αναλογικά της αντιπολίτευσης, από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, και στην ουσία να κόβεται στο δεκάλεπτο η απευθείας μετάδοση και στις ειδήσεις να είναι νομίζω 5η είδηση για 2-3 λεπτά. Περισσότερο για να κολλήσει η απάντηση της κυβέρνησης. Ναι, και όπως είπε πολύ εύστοχα. Έπρεπε σε κάποιον να απαντήσουν. Ναι, και όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε χτες ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος στη Βουλή, απαντώντας τον κύριο Σταϊκούρα, πρώτα η ΕΡΤ παρουσίασε την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και μετά τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, πάνω στην οποία έγινε η απάντηση. Σημασία έχει λοιπόν ότι εμείς εξαντλούμε όλο το θεσμικό και πολιτικό μας οπλουστάσιο, αναδεικνύουμε το θέμα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ και οι σύντροφοι και οι φίλοι που έθεσαν το ερώτημα, σημασία έχει και εμείς να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι ήδη η σημερινή μας συζήτηση είναι μια χαρακτηριστική πρωτοβουλία πώς αξιοποιούμε ευρύτερες ηλεκτρονικές δυνατότητες και αυτή την πλατφόρμα, η οποία συγκροτήθηκε αρχικά για όλο τον προσυνεδριακό διάλογο, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ πολύτιμη και χρήσιμη σε αυτή την περίοδο της καραντίνας και της απομόνωσης. Από εκεί και πέρα, αξιοποιούμε μια σειρά άλλες δυνατότητες. Εδώ πρέπει να πω ότι και η πρωτοβουλία του Κόκκινου μαζί με το κάνει αυτή την εκπομπή με Web TV, με τον Κώστα τον Αρβανίτη, νομίζω είναι ένα πιλωτικό πρόπλασμα. Για, μακάρι, εγώ το εύχομαι, το έχουμε ανάγκη να αναπτυχθεί και διαδικτυακά, το οποίο έχει και τις οικονομίες για να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Και από εκεί και πέρα φυσικά
αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα τηλεδιασκέψεων, ακόμα και σε αυτή την περίοδο της καραντίνας, επαφή με τους φορείς, όπου αναδεικνύονται θέματα. Ακόμα και η υπόθεση των ΚΕΠ ήταν και ένα θέμα που αναδείχθηκε μέσα από τις επαφές που γίνανε με τους δικηγορικούς συλλόγους, τους μηχανικούς και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, αξιοποιούμε όλα τα μέσα και πάνω απ' όλα τη δική μας πολιτική δράση και πρωτοβουλία. Μέσα από αυτή, επαναχωρώ στην επόμενη ερώτηση, αφορά το θέμα των βάουτσερ. Η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε αναδίπλωση, το πρόγραμμα καταργήθηκε, οι επιστήμονες και ελευθεροπαγγελματίες θα πάρουν τα χρήματα μέσα από άλλη διαδικασία χωρίς να χρειαστεί η κατάρτιση. Μένει ένα ζήτημα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, θα το φέρει το θέμα αυτό στη Βουλή. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει συνέχεια. Το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι η άποψη των υπουργών που κλήθηκαν να το υπερασπιστούν τις προηγούμενες μέρες, σήμερα είναι ότι τελείωσε το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Προχωράμε στο επόμενο. Είναι φανερό ότι αυτό βολεύει την κυβέρνηση. Mm. Γιατί ήταν μια μεγάλη πολιτική και επικοινωνιακή ήττα για την κυβέρνηση. Πριν απαντήσω στο ερώτημά σου, να κάνω μια παρατήρηση ότι επειδή δεν είναι και με το προηγούμενο ερώτημα της επικοινωνιακής τάχα επικυριαρχίας που βλέπουμε, ότι η επικοινωνιακή πολιτική ποτέ δεν μπορεί να επισκιάσει την πραγματικότητα. Ναι. Στο τέλος η κοινωνική πραγματικότητα επικρατεί και αυτό ακριβώς είναι και η ουσία της δημοκρατίας και επίσης η αλαζονία πληρώνεται. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο των υπουργών οι οποίοι βγαίνανε και στην ουσία καταγγέλανε το ΣΥΡΙΖΑ, τους επιστήμονες και εκτέθηκαν με αυτόν τον τρόπο και φυσικά και όσοι τους προέβαλαν εκτέθηκαν, είναι χαρακτηριστικό. Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη το είχε φέρει στη Βουλή, γι' αυτό είχε θέσει και αυτή την επίκαιρη ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού και όπως είπε με σαφήνεια χτες, δεν πρόκειται να σταματήσει και δεν πρόκειται ως κοινοβουλευτική ομάδα να σταματήσουμε. Θα επανέλθουμε για αυτό το θέμα στη Βουλή. Εκεί είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει στο τέλος να απολογηθεί δημοκρατικά στη Βουλή και να απαντήσει στο πολύ απλό ερώτημα. Γνώριζε ή δεν γνώριζε. Καλύπτει τον κύριο Βρούτση, αναλαμβάνει αυτός την ευθύνη. Σε μια δημοκρατία κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Άρα λοιπόν, όσο ο κύριος Βρούτσης δεν παραιτείται, αλλά παραμένει στη θέση του, εμείς εύλογα μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης γνώριζε και συγκαλύπτει. Και είναι και πολύ κρίσιμη θέση του κύριου Βρούτση και θα περάσουμε τώρα σε. Ενώ δηλαδή ότι μετά την πανδημία, ενώ θα συνεχίζεται η πανδημία, το μεγάλο πρόβλημα είναι η οικονομία, το μεγάλο πρόβλημα είναι το αν θα αυξηθεί η ανεργία, το τι ακριβώς θα συμβεί με τις ομάδες του πληθυσμού που ανήκουν στον κόσμο της εργασίας, στον κόσμο της ανεργίας. Και η τρίτη ερώτηση έχει να κάνει με κάτι το οποίο συζητήθηκε και χθες. Πριν έχουμε το θέμα με το, επιτρέψτε μου να πω, το voucher gate, υπήρξε ένα ζήτημα με το αν η κυβέρνηση έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τα ταμιακά διαθέσιμα, τα οποία βρήκε έτοιμα στις 8 Ιουλίου του 2019, το περίφημο buffer, το μαξιλαράκι. Μέχρι να γίνει μια διαρροή από τον κύριο Σκυλακάκη ότι 12 ή 14 δισεκατομμύρια έχουν μετακινηθεί προς κάποια κατεύθυνση, η κυβέρνηση είχε περάσει διάφορα στάδια. Δεν υπάρχει το μαξιλαράκι, υπάρχει το μαξιλαράκι, είναι ματωμένο, ο τσακαλώτος, η μεσαία τάξη, όλο αυτό. Και τελικά καταλήξαμε σε μια βάση να ακούμε από την κυβέρνηση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ακόμα, ότι υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα και φτάνουμε σε αυτή τη διαρροή από τον κύριο Σκυλακάκη ότι υπάρχει κίνηση αυτών των χρημάτων. Η ερώτηση είναι ότι ποιες ενέργειες θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και σε ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και από αλλού, υποθέτω η ερώτηση αφορά ίσως το γενικό λογιστήριο του κράτους, έτσι ώστε ο κόσμος να ενημερωθεί ακριβώς για το πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, αν έχουν κατευθυνθεί κάπου και πού πρόκειται να κατευθυνθούν, αν τα αξιοποιήσει τελικά η κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι, όπως ακριβώς είπες, ότι η κυβέρνηση δια των αρμοδίων υπουργών το προηγούμενο διάστημα έδωσε πολύ αντιφατικές απαντήσεις. Άλλοι κατηγορούσαν το μαξιλάρι ότι δεν χρειαζόταν, να θυμίσω και αυτή την εκδοχή. Mm-hmm. Άλλοι ότι ευτυχώς που υπάρχει το μαξιλαράκι και εκεί βέβαια έχουν καταλήξει ότι τελικά, γιατί δεν μπορούν να πούν και διαφορετικά, ήταν μια από τις μεγαλύτερες προσφορές ασφάλειας και σταθερότητας στη χώρα στη μεταμνημονιακή εποχή, που μας βοήθησε να βγούμε και από τα μνημόνια και να ρυθμίσουμε το χρέος και να βγούμε στις αγορές, ακριβώς η ύπαρξη πρώτα απ' όλα αυτού του μαξιλαριού.
Στη συνέχεια, όπως είπες πολύ σωστά, άλλοι λέγανε ήδη έχουν εκταμιευθεί ή δεν έχουν εκταμιευθεί. Σαφή απάντηση δεν έχουμε πάρει ακόμα. Ακόμα και χτες που ήρθε ο κύριος Σταϊκούρας στη Βουλή, επέλεξε να μην απαντήσει στην ερώτηση που είχε υποβάλει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και μάλιστα με την υπογραφή όλων των βουλευτών μας, ναι, ζητώντας και απαντήσεις για όλα αυτά που πολύ σωστά έθεσες, αλλά και κατάθεση εγγράφων, γιατί στη Βουλή υπάρχει δυνατότητα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο να κατατεθούν και τα έγγραφα. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Σταϊκούρας? Αντί να εμφανιστεί στην ώρα των ερωτήσεων όπως όφιλε και να απαντήσει στον Ευκλήδη Τσακαλώτο, επέλεξε να έρθει σε μία άσχετη συζήτηση στη Βουλή που αφορούσε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της και χτες, άρα που δεν υπήρχε διαδικασία να απαντήσει με λεπτομέρειες και να καταθέσει έγγραφα, και στην ουσία είπε τις δικές του εκδοχές χωρίς να καταθέσει στοιχεία. Mm-hmm. Γι' αυτό κιόλας και ο Ευκλήδης χθες του είπε, έχετε μπερδέψει τα μήλα με τα πορτοκάλια. Mm-hmm. Γιατί ποια είναι η πραγματικότητα, για να την πούμε απλά, με βάση τα στοιχεία, γιατί ο κ. Σταϊκούρας χθες σε αυτά που έθεσες δεν απάντησε και σε αυτά που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή όντως έχει αξιοποιηθεί ένα μέρος του μαξιλαριού, πώς έχει αξιοποιηθεί, πού έχει πάει και τι προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση. Απαντήσεις γι' αυτό δεν έχουμε πάρει, γι' αυτό και θα επανέλθουμε. Θα επανέλθει και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος σαν υπεύθυνος τομεάρχης μας. Mm-hmm. Αλλά να σου θυμίσω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι αν τελικά από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν έχουμε αρκετές απαντήσεις, πρόκειται να φτάσει στο σημείο να ζητήσει και προημερησίας διάταξη συζήτηση αρχηγών, προκειμένου επιτέλους ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης να απολογηθεί, αν ο κ. Σταϊκούρας δεν θέλει να δώσει τα στοιχεία. Αν μου επιτρέπεις, Θεόφιλε, απλώς να κωδικοποιήσω λίγο την απάντηση χτες του κ. Σταϊκούρα, αλλά και ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλή. Ότι το 2015 το Γενάρη, όταν ο ελληνικός λαός ψήφισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ για κυβέρνηση, τα ταμεία ήταν σχεδόν άδεια, η χώρα δεν μπορούσε να βγει στις αγορές, δεν μπορούσε να καλύψει τα πρωτογενή πλεονάσματα, και επίσης είχε να λάβει δόση ήδη από το καλοκαίρι του 19, γιατί υπήρχε πρόβλημα στη διαπραγμάτευση τότε και στην αξιολόγηση. Του 14, με συγχωρείς, του 14, ακριβώς. Άρα το Γενάρη του 15 αυτή ήταν η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Άδεια ταμεία, για να το πούμε απλά. Ποια ήταν η κατάσταση τον Ιούλιο του 19, και αυτά είχαμε και την ευκαιρία να τα υπενθυμίσουμε χθες στη Βουλή. Ακριβώς το μαξιλαράκι των 35 δις, η χώρα είχε βγει στις αγορές, η χώρα είχε βγει από τα μνημόνια, είχε ρυθμίσει το χρέος, κάλυπτε τα πρωτογενή της πλεονάσματα και πλέον έμπαινε σε μία άλλη φάση. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι σαφής και είναι, αν θέλεις, αδιαμφισβήτητη. Αυτά είναι τα στοιχεία που υπάρχουν. Και όσο και να προσπαθούν να κάνουν σύγχυση, ο ελληνικός λαός νομίζω έχει πλήρη εικόνα. Νομίζω ότι προσπάθησε ο κύριος Σταϊκούρας να δώσει κάποια επιχειρήματα για αυτούς που βγαίνουν πιο συχνά από αυτόν στην τηλεόραση, κυρίως τον κύριο Γεωργιάδη, για το τι να λένε. Δηλαδή αυτό μάλιστα που είπε, ότι μετρούσε μέσα στα ταμιακά διαθέσιμα και κάποια ταμιακά διαθέσιμα δήμων ή περιφερειών, που πιθανά να ήταν και ποσά τα οποία δεν τα γνώριζε τότε ο κύριος Σταϊκούρας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πάντως η απάντησή του. Έχει δίκιο. Στην ουσία προσπάθησε να απαντήσει με τον δικό του τρόπο, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία. Ναι, ναι. Γι' αυτό και εμείς θα επανέλθουμε και τελικά, επειδή και ο κόσμος μας ακούει και οι σύντροφοι και οι φίλοι, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάμε πώς ήταν τα πράγματα το 2014-2015 και τι αφήσαμε τον Ιούλιο του 2019. Ναι, και νομίζω, Μαριλίζα, ότι αν ίσχυαν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σταϊκούρας, τότε δεν πιστεύω ότι υπήρχε κάποιος λόγος ο κύριος Τουρνάρας τότε, που ήταν ήδη είχε γίνει κεντρικός μας τραπεζίτης, να συζητάει για προληπτική γραμμή στήριξης για το 2015. Γιατί ο κύριος Σταϊκούρας χθες είπε ότι υπήρχαν πολλά λεφτά στα ταμεία. Καλά, αυτό είναι, νομίζω, δεν είναι καν σοβαρό για σοβαρή απάντηση. Είναι γνωστό ποια ήταν η κατάσταση της χώρας το 2015. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, ακόμα και πέρυσι, όταν πλέον βγήκαμε από τα μνημόνια, να θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σταϊκούρας και η Νέα Δημοκρατία θέλαν και τότε, όπως και ο κύριος Τουρνάρας, αντί να έχουμε μια καθαρή έξοδο, να πάμε σε επιστολιπτική γραμμή που θα σήμαινε ένα νέο πρόγραμμα. Αυτό όμως, Θεόφιλε, να επισημάνουμε ότι αν είχε επιλεγεί τότε, γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πήρε την καθαρή λύση της εξόδου από τα μνημόνια,
να φανταστούμε που θα ήταν η χώρα μας σήμερα. Με αυτή την κρίση και με εκείνες τις επιλογές. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δικαιώνονται οι επιλογές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημασία έχει τώρα η κληρονομιά, αυτή η ασφάλεια, η ασπίδα που έχει η ελληνική οικονομία, να αξιοποιηθεί με σωστό τρόπο. Προκειμένου να μην έχουμε ύφεση, να μην φτάσουμε σε νέες δραματικές συνθήκες οικονομικές και κοινωνικές, που φοβάμαι ότι κάποιοι στην κυβέρνηση ενδεχομένως και να επιδιώκουν προκειμένου να επιβάλλουν νέες de facto μνημονιακές λύσεις. Και εδώ τώρα περνάμε στο επόμενο κομμάτι της συνέντευξής μας. Η ερώτηση είναι αν θεωρείτε ότι είναι πιθανή η επιβολή ενός νέου μνημονίου. Δηλαδή ότι έρχεται η οικονομική κρίση, αυτό είναι ξεκάθαρο, και η κυβέρνηση το δέχεται αυτό. Μπορεί να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το ποιο θα είναι το βάθος της ύφεσης ή για το αν θα έρθει η ανάπτυξη το 2021. Αλλά γίνεται μεγάλη συζήτηση για την κρίση, οπότε λογική νομίζω είναι και μια ερώτηση για το αν θεωρείτε πιθανή την επιβολή ενός νέου μνημονίου, δηλαδή νέο δάνειο, νέο πρόγραμμα. Πιστεύω ότι είναι τραγικό και μόνο να το συζητάμε. Δηλαδή, σωστά τίθεται το ερώτημα, γιατί υπάρχει αγωνία στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και γιατί βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει για να αντιμετωπίσει μια ύφεση που συνεχώς βαθαίνει. Εδώ πέρα, ακόμα και εδώ υπάρχει μια διγλωσία. Δηλαδή, ο μεν κύριος Σταϊκούρας φοβάται ότι μπορεί να φτάσει και σε 10% η ύφεση. Και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και ο ΣΑ έχουν πει ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη τελικά ύφεση εξαιτίας της πανδημίας. Αντίθετα, βγαίνει ο κύριος Τουρνάρας και λέει ότι είμαστε γύρω στο 4% τελικά που θα φτάσουμε. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας χθες στη Βουλή, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, είπε ότι αναλαμβάνετε εσείς πλήρως την ευθύνη. Από εδώ και πέρα, τη στιγμή που ο κύριος Τουρνάρας βγαίνει και λέει αυτό το στοιχείο του 4%, οτιδήποτε γίνει από εδώ και πέρα είναι ευθύνη των δικών σας επιλογών. Γιατί πρώτα απ' όλα η Ελλάδα είχε αρχίσει να μπαίνει σε ύφεση ήδη από το τέλος του 19. Εδώ, Θεόφιλε, παρότι καμιά φορά τα στοιχεία είναι κουραστικά, είναι όμως και μια μορφή αλήθειας που πρέπει να τα αναφέρουμε. Τον Ιούλιο, όταν έγιναν οι εκλογές, η ανάπτυξη ήταν στο 2,8%. Στο τέλος του χρόνου είχε φτάσει στο 1%. Άρα η επιβράβευση της ελληνικής οικονομίας είχε ήδη ξεκινήσει στο εξάμηνο της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη πριν από την πανδημία. Τώρα φυσικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και υπάρχει κίνδυνος για ύφεση, λουκέτα, έχουμε συνεχώς αυξανόμενη ανεργία. Από εκεί και πέρα, εδώ είναι θέμα επιλογών. Αυτό που και ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει και εδώ μπαίνουμε και στο πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι» που παρουσίασε μαζί με τους αρμόδιους τομεάρχες, είναι ακριβώς ότι τώρα χρειάζονται γενναία εμπροστοβαρή μέτρα για να στηριχθεί η πραγματική οικονομία, να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την ανάλογη ρευστότητα, να στηριχθεί η εργασία και όχι να επιδοτηθεί η ανεργία, αλλά φυσικά και η ζήτηση και η μισθή. Δυστυχώς μέτρα τα οποία δεν φαίνεται η κυβέρνηση να έχει πάρει ακόμα. Και εδώ μπαίνουν και τα ερωτήματα που πολύ σωστά μετέφερες. Μήπως κάποιοι στην κυβέρνηση, και δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΕΒ είναι της λογικής, να το πω χαρακτηριστικά για να είμαστε και στο κλίμα της πανδημίας, της ανοσίας της αγέλης στην οικονομία, δηλαδή την επόμενη μέρα όποιος αντέξει. Όποιος αντέξει. Όποιος αντέξει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φυσικά αυτό αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφορά και τις θέσεις εργασίας και ενδεχομένως να υπάρχουν και σκέψεις. Νομίζω η Αυγή την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει και μία αποκάλυψη ότι κάποιοι στο Υπουργείο Εργασίας σκέφτονται ένα recovery plan, ένα δόγμα σοκ για την επόμενη μέρα. Δηλαδή τα μέτρα που έχουν πάρθει τώρα για αναστολή συμβάσεων εργασίας, εκπεριτροπής, εργασία, μείωση 50% των μισθών, στην ουσία να γίνουν μόνιμα μέτρα. Ναι. Άρα λοιπόν, de facto, μία πλήρη αναδιάρθρωση της εργασίας, πολύ χειρότερη και από τη μνημονιακή εποχή. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν αποκαλύπτουμε, επιμένουμε και ζητάμε και διαφάνεια όσον αφορά το πού πάνε τα χρήματα, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μιλάει για 14 δις, αλλά δεν φαίνεται να έχουν αξιοποιηθεί πάνω από 4 δις. Σωστό. Έτσι. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε τα 800 ευρώ που έχουν δοθεί ή πρόκειται να δοθούν στους εργαζόμενους, στους επιχειρηματίες που τα δικαιούνται, που έχουν κλείσει τα καταστήματα, και τώρα ελπίζουμε και στους επιστήμονες, συν το δώρο του Πάσχα και κάποιες άλλες
Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Άρα εδώ πρέπει δύο θέματα. Πρώτον, πού είναι τα 14 δις, μόνο τα 4 βλέπουμε, από πού έρχονται, πού δίνονται και επιτέλους να υπάρξει αυτή η ρευστότητα, η αναγκαία στην ελληνική οικονομία και στην εργασία. Αυτή είναι και η επόμενη ερώτηση. Βέβαια, η λογική είναι ακριβώς αυτό, ότι τις ερώτησες, δηλαδή ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πάρει μέτρα, όπως αναφέρθηκες και εσύ, η αποκάλυψη της Αυγής είναι ένα σχέδιο, τα 533 για όλους. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόβλημα συρρήκνωση της οικονομίας, είτε με την εκτίμηση Στουρνάρα, είτε με την εκτίμηση Λαγκάρτ, που νομίζω το έφτασε μέχρι και το 15%. Αυτό που ρωτάνε οι φίλοι, τα μέλη του iSyriza, είναι πώς θα μπορέσει να ανακοπεί αυτή η πορεία. Νομίζω μέσα στην ερώτηση υπάρχει και αυτή η διάθεση, πέρα από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, και η διάθεση το πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή μια πολιτική πορεία προς μια αλλαγή, Μαριλίζα. Καταρχάς, νομίζω ότι ήδη ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι», ακριβώς έδωσε το στίγμα του τι πρέπει να γίνει σήμερα, αλλά όπως πολύ σωστά λες και όσοι ρωτούν, έδωσε και το στίγμα μιας νέας προγραμματικής βάσης για την επόμενη μέρα. Γιατί, Θεόφιλε, κακά τα ψέματα, η επόμενη μέρα και για την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο και για τη χώρα μας θα είναι μια διαφορετική μέρα. Με πολύ πιο δυσμενείς εξελίξεις οικονομικές και κοινωνικές και ανθρωπιστικές, γιατί πρέπει να δούμε τι μας επιφυλάσσει και η πανδημία το φθινόπωρο και τι προοπτική έχει όλο αυτό. Και σίγουρα πρέπει να δούμε και να προσαρμόσουμε και τον προγραμματικό μας λόγο με βάση τις νέες συνθήκες. Και αυτό το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι» είναι το πρόπλασμα, ναι, το οποίο θα συμπληρωθεί στη βάση των γενικών μας αξιών και της διακήρυξης που έχουμε παρουσιάσει και όλων των ιδεών μας. Και επίσης εδώ να σημειώσουμε ότι μέσα σε όλη αυτή τη δυσμενή εξέλιξη υπάρχει και κάτι άλλο, ότι πάγιες θέσεις μας και αξίες, όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η ανάγκη του κοινωνικού κράτους, της αλληλεγγύης, των δημοσίων πολιτικών και επενδύσεων, αυτή τη στιγμή κερδίζουν έδαφος. Ναι. Κερδίζουν έδαφος και χάνει έδαφος η αιμονή σε νεοφιλελεύθερες συνταγές. Άρα λοιπόν αυτό είναι και μία, θα έλεγα, αισιόδοξη επιπλέον δυναμική για τις δικές μας ιδέες και απόψεις και παρεμβάσεις την επόμενη μέρα. Το βλέπουμε ακόμα και στην Ευρώπη αυτό, που ναι, έχει διαμορφωθεί αυτή η μεγάλη συμμαχία, η οποία ζητά να υπάρχει αμοιβαιοποίηση του χρέους, εργαλεία αναδιανομής, δημόσιας παρέμβασης. Ακόμα και αυτό που είπαμε πριν, το ότι φτάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέπει στις εθνικές κυβερνήσεις απευθείας χρηματοδοτήσεις και όχι μέσω όλων αυτών των ιδιωτικών διαμεσολαβητών. Για εσένα που ξέρεις καλά, για εσένα που ξέρεις πολύ καλά πώς το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όντως μεγάλη ιστορία. Ίσως για τους πολίτες όμως να μην είναι. Δηλαδή, και το λέω αυτό, βάζω μια ενδιάμεση δική μου ερώτηση, ότι δυστυχώς ακόμα οι αποφάσεις, είδαμε, ας πούμε, την Πέμπτη την Σύνοδο Κορυφής, η οποία λέει τελικά ας αποφασίσει η Επιτροπή, έτσι, το τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, λέμε συνήθως να αποφασίζουν οι ηγέτες, μην αποφασίζει η Επιτροπή. Παράγει αμφιβολίες, αν όχι απογοήτευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όντως υπάρχει μια μεγάλη συμμαχία, αυτό που λέμε το κόκκινο-πράσινο, κόκκινο, σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και η αριστερά. Αλλά από την άλλη, υπάρχει και μια αιμονή. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι διαμορφώνεται και σε επίπεδο πολιτικό αυτό το ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο και οι χώρες του Νότου. Και έχει σημασία ότι και η Γαλλία συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη, και όταν λέμε Ευρώπη, για να μην αδικούμε, μιλάμε την επικρατούσα άποψη και κυρίως την επικυριαρχία της Γερμανίας και των συμμάχων. Είτε η Γερμανία βγαίνει μπροστά, είτε κρύβεται πίσω από άλλες χώρες, όπως είδαμε σε αυτή την περίπτωση με την Ολλανδία. Ακριβώς. Την Πέμπτη, στην τηλεδιάσκεψη, στην ουσία τι συμφωνήσαν, ότι διαφωνούν. Δηλαδή, το Eurogroup είχε παραπέμψει στους πρωθυπουργούς και τώρα οι πρωθυπουργοί και αρχηγοί κρατών παραπέμπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ουσία, το κλώθουν και αποφεύγουν να απαντήσουν στο βασικό. Και το βασικό είναι ένα, όπως και να το χαρακτηρίσουμε. Είτε θα το πούμε ευρωομόλογο, είτε ένα εργαλείο ταμείου ανάπτυξης που θα έχει μια μορφή αμοιβαιοποίησης. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι σαφές. Η στήριξη στις εθνικές οικονομίες που βουλιάζουν, προκειμένου να μείνει όρθια η Ευρώπη τελικά και οι λαοί της Ευρώπης
θα γίνει με δημόσιες παρεμβάσεις, πολιτικές και με μια ισοκατανομή, αμοιβοποίηση του χρέους, ώστε να μην είναι δανεισμός που να ρίξει πάλι σε μνημόνια και σε προγράμματα της χώρας που θα χρειαστούν στήριξη ή όχι. Αυτό δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Έμεσα προσπαθούν να πούν ότι μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού θα γίνουν κάποιες ενισχύσεις. Είπανε για αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αυτό. Η απάντηση που θα δοθεί σε όλα αυτά τα ζητήματα από την Ευρώπη, πιστεύω, Θεόπουλο, ότι θα κρίνει και την πορεία της Ευρώπης. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνει εγκλωβισμένη στις ιδεοληψίες της, στη λιτότητα και σε μια πολιτική που ως τώρα έχει βυθίσει σε αδιέξοδο και θα υποστεί και ένα πλήγμα τελειωτικό για μένα πια η Ευρωζώνη, γιατί οι λαοί δεν αυτοκτονούν, ούτε οι κυβερνήσεις. Δεν πρόκειται να κάτσει η Ιταλία, που είναι η τρίτη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη, να τις φορέσουν μνημόνιο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Ή θα μπορέσει να υπερβεί, έστω και με ένα συμβιβασμό, γιατί πάντα συμβιβασμοί γίνονται, να φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά τέτοιας ρευστότητας χωρίς να καταμετρηθεί στο χρέος των χωρών και άρα να οδηγήσει σε μια συνολική ανάκαμψη όλες τις χώρες και την Ευρώπη. Είναι λοιπόν το δίλημα και το στοίχημα. Πάμε λίγο τώρα. Ναι, αξίζει, ναι. Συγκρατημένοι. Ναι, γιατί ουσιαστικά και το τέλος της πανδημίας ή ένα διάστημα ανάμεσα στην επόμενη πανδημία, αν υπάρξει, θυμίζει μια κατάσταση μεταπολεμική για την Ευρώπη. Δηλαδή, μια περίοδο που πρέπει να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις για τη συνέχεια. Πάμε τώρα σε κάποιες εξειδικευμένες ερωτήσεις. Έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Πριν το Voucher Gate, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα και απασχόλησε για μια-δυο μέρες, τι θα γίνει με τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβριο του 2015, πήρε μια απόφαση ότι δύο νόμοι, ο ένας του 2014 με κυβέρνηση Σαμαρά και ο άλλος του 2012 ήταν, νομίζω, κυβέρνηση Παπαδήμου, προβλέπανε μειώσεις στις συντάξεις και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι αυτοί οι νόμοι είχαν μια ατσυνταγματική διάσταση. Πήγαμε στη συνέχεια με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στη λεγόμενη πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η απόφαση δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, νομίζω είναι για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Και οι πληροφορίες λένε ότι τελικά η πιλωτική δίκη αποφάσισε ότι μιλάμε για 11 μήνες μόνο αναδρομικά και για περίπου 220-230.000 συνταξιούχους, όσοι δηλαδή προσέφυγαν, και όχι 2,5 εκατομμύρια όσο είναι οι συνταξιούχοι. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη συγκεκριμένη συζήτηση προς το παρόν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όπως πολύ σωστά λες, αυτή τη στιγμή είμαστε σε επίπεδο πληροφοριών και διαρρώων, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε φυσικά και την επίσημη απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, να θυμίσουμε, όπως πολύ σωστά λες, ότι αυτές ήταν περικοπές που γίνανε επί κυβέρνησης κυρίου Σαμαρά, με υπουργό εργασίας τον κύριο Βρούτση ξανά. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι λίγο και θεία δίκη, το ότι ο ίδιος θα κληθεί τώρα να αντιμετωπίσει και να χειριστεί αυτό το θέμα. Σε αυτή τη φάση, αυτές οι περικοπές που αφορούσαν κυρίως τα δώρα εκείνης της περίοδου, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ότι δεν μπορεί, δεν νοείται να αφορά μόνο αυτούς που προσφύγαν. Πρέπει να είναι μία απόφαση, η απόφαση πολιτική τουλάχιστον, η οποία να καλύπτει όλους τους συνταξιούχους και θα ήταν τελείως απαράδεκτο. Άνθρωποι που εκείνη την περίοδο μπορεί να μην είχαν καν την οικονομική δυνατότητα για τα δικαστικά και να προσφύγουν, μην ξεχνάμε ότι ήμασταν μέσα στη βαθιά τότε κρίση, αυτή τη στιγμή να μην ωφεληθούν αντίστοιχα. Άρα λοιπόν για μας είναι ξεκάθαρη θέση ότι όλοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία εκείνης της περίοδου θα πρέπει αντίστοιχα να ωφεληθούν. Μια συγκεκριμένη λύση σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό είπα ότι τελικά η ζωή είναι έτσι που ο κύριος Βρούτσης θα χρειαστεί να χειριστεί και να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Πάντως ήδη για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν και κάποιες τοποθετήσεις στον τύπο ότι σε μια περίοδο που η οικονομία βρίσκεται σε κόμμα, πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για αναδρομικά μιας άλλης εποχής, ενός άλλου ύψους συντάξεων. Οπότε νομίζω ο κύριος Βρούτης έχει βρει κάποια επιχειρήματα ήδη. Μένουμε πάλι σε κάτι αρκετά εξειδικευμένο. Αφορά ένα θέμα το οποίο ανέδειξαν πάλι κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης.
για το αν υπάρχει κάποια πρόταση από την πλευρά του ΣΕΒ ή μελών του ΣΕΒ, έτσι ώστε πολλοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα φέτος να μην κάνουν θερινές διακοπές. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιοι επιχειρηματίες, φαντάζομαι μιλάμε για μεγάλους ομίλους, λένε ότι εντάξει, ξεκουράστηκαν οι εργαζόμενοι αυτό το διάστημα, οπότε να μην πάμε σε μια νέα διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας τέλη Ιουλίου ή μέσα Αυγούστου. Έχει διαρρεύσει αυτό, δεν έχει υπάρξει από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, περισσότερο και από το Υπουργείο Εργασίας ρωτάνε ποιος το λέει αυτό, έτσι ώστε παίζοντας λίγο την κολοκυθιά. Αν προκύψει κάτι τέτοιο τελικά, ποια θα είναι η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η ερώτηση. Αν δηλαδή πάμε σε μια αναστολή της θερινής άδειας για κάποιους κλάδους της οικονομίας, φυσικά δεν μιλάμε για τους εργαζόμενους στον τουρισμό που έτσι και δεν κάνουν ποτέ διακοπές το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, η απάντηση είναι σαφής. Είναι μια παράδεκτη θέση αυτή, από όπου και αν προέρχεται. Να σου θυμίσω, Θεόφιλο, ότι από την αρχή της κρίσης πανδημίας και των μέτρων τότε των προληπτικών, τότε που αρχίσαν οι πρώτες άδειες ειδικού σκοπού για τους γονείς, στη συνέχεια ήταν η αναστολή των συμβάσεων και αυτό το απαράδεκτο καθεστώς της εκπεριτροπής εργασίας, άρα που υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι κάθονται στο σπίτι και μάλιστα υφίστανται και μείωση μισθού, να το τονίσουμε αυτό. Δεν είναι απλώς, έχουν μείωση μισθού, είτε είναι αυτοί που παίρνουν τα 800 ευρώ για 1,5 μήνα, είτε οι άλλοι που παίρνουν το 50% του μισθού τους. Άρα δεν είναι πληρωμένες διακοπές, είναι υποχρεωμένοι μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις που πήρε το Υπουργείο Εργασίας. Και δεν είναι διακοπές τώρα, ό,τι και να λέμε, έτσι δεν είναι. Μα δεν είναι, αυτό λέω. Δεν είναι πληρωμένες διακοπές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή υφίστανται μείωση αποδοχών, μείωση μισθού και πολλοί από αυτούς μάλιστα εργάζονται και από το σπίτι. Έχουμε και τηλεργασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Άρα λοιπόν η θέση μας είναι σαφής. Δεν τίθεται θέμα να παραβιαστεί το δικαίωμα στην ετήσια άδεια και στις ερευνές διακοπές. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να τεθεί κάτι τέτοιο. Όπως επίσης εμείς προειδοποιούμε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε οτιδήποτε έρχεται να παραβιάσει, υποτίθεται, λόγω της πανδημίας, αλλά επειδή κάποιοι κύκλοι όπως ο ΣΕΒ και μέσα στην κυβέρνηση θέλουν να αξιοποιήσουν την κρίση της πανδημίας για να πλήξουν ξανά τα εργασιακά δικαιώματα, να οδηγήσουν σε μονιμοποίηση, όπως λέγαμε πριν, αυτών των έκτακτων εργασιακών μέτρων, και φυσικά στην περαιτέρω απολύσεις και ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε όλα αυτά και φυσικά επειδή και η Βουλή είναι παρούσα, λειτουργεί, θα δώσουμε τη μάχη μας για όλα αυτά και στην κοινωνία και στη Βουλή. Επειδή αναφερθήκαμε λίγο και στο πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο, αυτές τις μέρες η Υπουργός Παιδείας, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, επέλεξε να παρουσιάσει και να καταθέσει ένα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο, σαρωτικό νομοσχέδιο, όπως διαβάζω εδώ στην ερώτηση, το οποίο αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τα νηπιαγωγεία μέχρι και το πώς θα εκλέγονται οι Πριτάνης και οι Αντιπριτάνης. Η ερώτηση είναι το πώς κρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το πώς κρίνει η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την επιλογή της κυβέρνησης, τη δεδομένη στιγμή, μέσα σε καραντίνα, μέσα σε πανδημία, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος διάλογος, και το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο επαναφέρει κάποια πράγματα από το παρελθόν, όπως η Τράπεζα των Θεμάτων, κάποια πράγματα από το πολύ παλιό παρελθόν, αποβολές, διαγωγές στους ελέγχους των παιδιών, και πώς βλέπετε εσείς μια συζήτηση που γίνεται έστω και μέσω καραντίνας, για το αν πίσω από αυτό το νομοσχέδιο βρίσκονται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο της παραπαιδείας ή της άτυπης παιδείας, όπως είναι τα ΚΕΚ που έχουμε συζητήσει πολύ, ή τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Καταρχάς, όσον αφορά τη διαδικασία, είναι σαφές ότι είναι αντιδημοκρατική και αυταρχική επιλογή της κυβέρνησης να φέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο μέσα σε μία περίοδο καραντίνας, όπου η Βουλή λειτουργεί με πάρα πολλούς λίγους βουλευτές λόγω των μέτρων προστασίας και κυρίως για τα έκτακτα μέτρα που αφορούν την ίδια την αντιμετώπιση της πανδημίας. Άρα λοιπόν φέρνει ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να αλλάξει συθέμελα τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος σε μια πολύ συντηρητική κατεύθυνση, χωρίς να έχει γίνει ο απαραίτητος διάλογος και διαβούλευση και χωρίς να μπορεί να γίνει. Γιατί πώς μπορεί να γίνει συζήτηση με τους φορείς, όταν αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπονται καν οι συναθρήσεις, οι συναντήσεις,
πώς θα έρθουν καν οι φορείς να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις μέσα στις επιτροπές. Άρα εμείς χτες, όσον αφορά τη διαδικασία και τη χρονική στιγμή, ήμασταν κάθετοι και στην διάσκεψη των Προέδρων, είπαμε ότι δεν μπορεί αυτό το νομοσχέδιο να συζητηθεί παρά μόνο αν υπάρξει πραγματική λειτουργία της Βουλής, κανονική λειτουργία των επιτροπών και ακρόαση φορέων. Γιατί αλλιώς είναι φανερό ότι η κυρία Κεραμέως, ενώ θα έπρεπε αυτή την περίοδο κυρίως να την απασχολεί πώς θα ανοίξει σταδιακά τα σχολεία, εάν θα τα ανοίξει, με ποιους όρους θα προστατεύσει την υγεία των παιδιών και των καθηγητών και δασκάλων, πώς θα γίνουν οι Πανελλήνιες και πώς θα είναι και το φθινόπωρο τα σχολεία, Θεόφιλε, γιατί η ιστορία της ομιλίας δεν τελειώνει σήμερα. Έχουμε μέλλον και την επόμενη χρονιά. Είδαμε στη Δανία, δεν ξέρω αν είδες εικόνες που ανοίξανε τα σχολεία, τι αποστάσεις κρατάνε τα θρανία και τα έχουν βάλει μάλιστα και σε χώρους γηπέδων για να υπάρχουν. Άρα λοιπόν, η κυρία Νομίζω και ο κύριος Μόσχαλος που έχει αναλάβει ένα ρόλο συμβούλου στην κυβέρνηση, μίλησε για ανοιχτούς χώρους μόνο. Ακριβώς. Για τους μαθητές. Λοιπόν, αντί η κυρία Κεραμέως να καθησυχάσει τις οικογένειες και τα παιδιά και κυρίως για το θέμα των Πανελληνίων, που είναι και το κρίσιμο, και να δώσει μια σαφή εικόνα τι θα γίνει με τα σχολεία το επόμενο διάστημα, έρχεται λοιπόν να εκμεταλλευτεί μια συγκυρία για να περάσει εν κρυπτό και σιωπηρά ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Άρα η διαδικασία είναι απαράδεκτη και είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και πρόκειται να σηκώσουμε πάρα πολύ. Αλλά και επί της ουσίας είναι συντηρητικό, είναι ταξικό, είναι αυταρχικό. Είναι βαθιά συντηρητικό ένα νομοσχέδιο όταν έρχεται εν έτη 2020 να ξαναβάλει θέματα ποινών και χαρακτηρισμών στα πολιτήρια των παιδιών, τα οποία τα στιγματίζουν και τα ακολουθούν στην επόμενη ζωή τους. Πράγματα δηλαδή που μας πάνε πάρα πολύ πίσω. Είναι ταξικό, γιατί έρχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των επαγγελματικών λυκείων, όπου ξέρεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση στη λειτουργία των επαγγελματικών λυκείων, αλλά και στην εξέλιξη αυτών των παιδιών στην πορεία. Στην ουσία κλείνει επαγγελματικά λύκεια, βάζει ηλικιακούς όρους και περιορισμούς. Άρα στην πραγματικότητα έρχεται να ενισχύσει τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τα περίφημα άλλες τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες και κολέγια, όπως είναι η βασική της λογική. Είναι αλήθεια ότι με τα ΕΠΑΛ έχουν μεγάλο θέμα η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή από την περίοδο Σαμαρά που ο κύριος Μητσοτάκης καταργεί τις ειδικότητες, τώρα η κυρία Κεραμέως, η οποία κατήργησε τη δυνατότητα σε αποφύτους των ΕΠΑΛ να προχωρήσουν σε ένα πρόγραμμα σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, νομίζω με διετή κύκλο. Ακριβώς. Και τώρα ότι παιδιά τα οποία θα έχουν κλείσει τα 16 δεν θα μπορούν να γραφτούν. Είναι καθαρά, έχει ταξικό πρόσημο η πολιτική, αλλά έχει και νεοφιλελεύθερο πρόσημο. Δηλαδή θέλει την τεχνική παιδεία να την πάει στα χέρια των ιδιωτών. Είναι φανερό αυτό που συμβαίνει. Θέλει τα διάφορα ΙΕΚ, ιδιωτικά και άλλες τέτοιες σχολές, τεχνικές, να πάρουν το προβάδισμα. Έρχεται λοιπόν επιπλέον αυτό το νομοσχέδιο και από την ενημέρωση που έχουμε κι εμείς διαμορφώνει ένα κλίμα στα σχολεία σαν να είναι συνεχώς εξεταστήρια, δηλαδή με συνεχείς εξετάσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλοιώνει μέχρι και την προσχολική εκπαίδευση, δηλαδή που αφορά τα παιδιά στα νηπιαγωγεία. Εκεί είπες και εσύ και για την Τράπεζα Θεμάτων. Και φυσικά δεν μπορεί να μην το σχολιάσουμε ότι για να καταλάβει κανείς την αντίληψη που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ όλοι αγωνιούν πώς θα ανοίξουν τα σχολεία βάζοντας μεγαλύτερες αποστάσεις στα παιδιά, έρχεται να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις. Όλες στην παραχείριση. Δηλαδή, αυτό είναι τουλάχιστον δείχνει ότι είναι και εκτός κοινωνίας και αγωνίας. Mm. Δηλαδή δεν είχαν καν, εγώ θα πω την εξυπνάδα να πούνε ότι αυτή η διάταξη δεν κολλάει εν μέσω πανδημίας να έρθεις να αυξήσεις από 22 μαθητές σε 26 στο τμήμα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πράγμα. Έχει βέβαια και άλλα πράγματα μέσα, να πω χαρακτηριστικά, κάτι που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς, αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό της αντίληψης που έχουν, ότι προσπαθεί να επανέλθει στην εκλογή των Βρετανικών αρχών στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ναι. Κάτι το οποίο το είχαν επιχειρήσει και στο παρελθόν, είχαν δημιουργηθεί τότε μεγάλα προβλήματα και φυσικά μπαίνουν θέματα εγκυρότητας και δημοκρατικής διαδικασίας. Είναι ένα νομοσχέδιο που και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας είναι απαράδεκτο και φυσικά εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας και μέσα στη Βουλή, αλλά φυσικά και με τους κοινωνικούς φορείς και τους εκπαιδευτικούς φορείς.
Και η επόμενη ερώτηση αφορά ένα νομοσχέδιο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται πιο γρήγορα. Είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Χατζηδάκη. Έχουμε εκεί πολλές αντιδράσεις από οργανώσεις περιβαλλοντολογικές, πάνω από 100 οργανώσεις έχουν τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ο κ. Χατζηδάκης το παρουσιάζει ως εξυγχρονισμό της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας, ώστε να μπορέσουν να γίνουν περισσότερες επενδύσεις. Συνδυάζει δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος με το ένα πλαίσιο επενδυτικό. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχουν μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ακόμα και διατάξεις για το πώς μπορούν να γίνουν ακόμα και εξορρυκτικές εργασίες σε περιοχές Natura. Βέβαια, νομίζω ότι ο Σύνδεσμος Εξορρυκτικών Επιχειρήσεων δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τις παρεμβάσεις του κ. Χατζηδάκη. Θα ήθελε και πολύ περισσότερα πράγματα. Μου έχει κάνει εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό ότι οι ιδιώτες θα ελέγχουν το αν οι εταιρείες τηρούν τους όρους των μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Είναι κάτι δηλαδή, το οποίο είναι και πάρα πολύ αντιφατικό. Δεν ξέρω και σε ποιες άλλες χώρες μπορεί να εφαρμόζεται κάτι τέτοιο. Οπότε η ερώτηση είναι αντίστοιχη με αυτήν για το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε και η κοινή γνώμη να ενημερωθεί και αν μπορεί αυτό το νομοσχέδιο να μην συζητηθεί τώρα, να συζητηθεί σε έναν άλλο χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν καλύτερα και όλοι αυτοί οι φορείς που αντιδρούν στο συγκεκριμένο πρωτοβουλία του κ. Χατζηδάκη. Καταρχάς, ισχύει και εδώ ότι είναι απαράδεκτη η ώρα και η διαδικασία που έρχεται. Δεν υπάρχει στην ουσία καμία διαβούλευση. Έχουν ξεσηκωθεί όλες οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις. Μάλιστα, ο Σωκράτης ο Φάμελος, που είναι ο τομεάρχης μας με την χαρά την Καφαντάρη για το περιβάλλον, έκαναν και μία μεγάλη τηλεδιάσκεψη με τους περιβαλλοντολογικούς φορείς. Και γι' αυτό κατέληξαν και στο συμπέρασμα ότι δεν επιδέχεται καν βελτίωση σε αυτό το νομοσχέδιο. Είναι απαράδεκτο και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας και πρέπει να αποσυρθεί. Mm-hmm. Αυτή ήταν και η θέση που είπε ο Σωκράτης ο Φάμελος. Η κυβέρνηση πιέζει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο το έχει προγραμματίσει ήδη για την επόμενη εβδομάδα. Ένα λοιπόν από τα θέματα που θέσαμε χτες είναι ότι πρέπει να υπάρχει και μία αντίστοιχη λειτουργία της Βουλής, που να υπάρχει αντιπροσώπευση για να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και πάνω απ' όλα να ακουστούν και φορείς. Πρέπει να βρεθεί τρόπος γι' αυτό. Τώρα, περνώντας στην ουσία, νομίζω ότι εδώ καταρρύπτεται πλήρως το αφήγημα της πράσινης διακυβέρνησης που προσπάθησε ο κύριος Μητσοτάκης να καλλιεργήσει το καλοκαίρι, μιλώντας τότε, όπως θα θυμάσαι, και για τις ενέργειες για το κλίμα και για όλα αυτά τα ζητήματα του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι φανερά ότι εδώ πέρα έχουμε μία παρέμβαση τελείως αντιπεριβατολογική, η οποία έρχεται στην ουσία να ακυρώσει πλήρως τη λειτουργία του ίδιου του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Δηλαδή, πάει για fast-track αδειοδοτήσεις. Αυτό είναι το περίφημο εντός εισαγωγικών επιτελικό κράτος. Αυτό ήταν το όραμά τους. Θυμάμαι στη Βουλή όταν δίναμε τη μάχη το καλοκαίρι, που το όραμά τους ήταν ακριβώς να βγαίνουν οι αποφάσεις κατευθείαν από τους διευθυντές ή από διάφορους φορείς. Να μην χρειάζεται να υπάρχει οποιαδήποτε έλεγχος και καθυστέρηση. Αυτό λοιπόν είναι. Fast track λοιπόν για να επιταχυνθούν οι επενδύσεις χωρίς επαρκή έλεγχο, καταργώντας και ελεγκτικούς μηχανισμούς και όπως πολύ σωστά είπες, το πρωτάκουστο, οι ιδιώτες μελετητές να είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν αν είναι συμβατή ένα σχέδιο επενδυτικό. Δεν αρμόζει σε ευρωπαϊκή χώρα, παραβιάζει και ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί παραβιάζει περιοχές προστατευόμενες Natura και μάλιστα αυτό που είπες, είτε για μεταλλουργικές διαδικασίες και εκμετάλλευση, είτε για εξορίξεις υδρογονανθράκων μέσα σε προστατευμένες περιοχές, έχει τρομακτικά προβλήματα με τα στερεά απόβλητα, όπου δεν προασπίζεται τα ρεύματα, τα νερά, τα ύδατα γενικά και την προστασία του περιβάλλοντος. Έρχεται να μειώσει και στην ουσία να αναιρέσει την αυτονομία των φορέων διαχείρισης, που είχαν μια αυτονομία ακριβώς. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι βαθιά αντισυνταγματικό και αντιευρωπαϊκό. Και η μάχη θα δοθεί και στη Βουλή, αν επιμείνει η κυβέρνηση. Θέλω να πιστεύω ότι είναι τέτοια η αντίδραση που θα το ξανασκεφτεί. Αλλιώς θα είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν και προσφυγές και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτό.
Ναι, ακούγοντας... και παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί αφορά και περιοχές Natura. Ναι, ακούγοντας και την απάντησή σου, αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι πράγματι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα τέριαζε πάρα πολύ στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι πολύ δημοφιλής ο Αμερικάνος πρόεδρος αυτές τις μέρες, αλλά είναι σίγουρα μια τέτοια αντίληψη. Δηλαδή ότι θέλετε να κάνετε μια δουλειά πολύ ωραία, δώστε τα στοιχεία σε μια ιδιωτική εταιρεία και η ιδιωτική εταιρεία θα σας δώσει άδεια. Το κράτος δεν εμπλέκεται, είναι κάντε ό,τι θέλετε. Είναι επαμένω στη φιλοσοφία που εκπέμπει ο Τραμπ. Έχεις απόλυτα. Είναι ακριβώς αυτή η ιστορία. Και το ζήτημα είναι, για να δούμε τελικά και τι χρειάζεται αυτή η χώρα. Επειδή μας λέγανε για τις μπουλντόζες στο ελληνικό την πρώτη βδομάδα, κλείνει χρόνο σε λίγο και δεν έχει γίνει τίποτα στο ελληνικό. Λοιπόν, η ανάπτυξη δεν είναι το να παραβιάζουμε την εργασιακή νομοθεσία όπως θέλουν να κάνουν τώρα, την περιβαλλοντολογική νομοθεσία και άσκοπες και άκερες φοροαπαλλαγές επί παντός επιστητού. Η ανάπτυξη είναι όταν πραγματικά στηρίζει την πραγματική οικονομία με ρευστότητα, με τις συγκεκριμένες εκείνες ενέργειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ζήτηση, την εργασία. Αυτό είναι η ανάπτυξη. Και βλέπουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει κανένα από τα μέτρα που πρέπει να πάρει για να αντιμετωπίσει τη βαθιά ύφεση και τα λουκέτα και την ανεργία που επιδεινώνει τώρα η κρίση πανδημίας και έρχεται ταυτόχρονα με αυτό το νομοσχέδιο να κάνει σκορποχώρη και μπάτε σχίλια λέστε την ελληνική περιβαλλοντολογική κληρονομιά που είναι μία από τις μεγαλύτερες περιουσίες που έχουμε σαν χώρα και που πρέπει να προασπίσουμε. Σωστό. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Το θέμα των προώρων εκλογών. Φαίνεται ότι κάποιοι το συζητούν στην κυβέρνηση, φαίνεται ότι υπήρχε στο σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου πριν την εκδήλωση της πανδημίας. Θα θυμάσαι όλες αυτές τις συζητήσεις που λέγανε 4-1, 2,5. Λοιπόν, δηλαδή πόσο καιρό μέχρι την επόμενη τετραετία. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση τελικά προχωρήσει, πώς το είπε και ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, στην εκμετάλλευση αυτής της φάσης. Λοιπόν, και επιλέξει προώρες εκλογές, είτε το φθινόπωρο είτε σε ένα χρόνο, όπως σήμερα δεν ξέρω. Ποια είναι η ετοιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο, όπως ρωτάνε και οι φίλοι από την πλατφόρμα του iSΥΡΙΖΑ, ότι ακόμα είναι οι διαδικασίες του συνεδρίου μείνανε σε μια κατάσταση αρκετά πριν από αυτό το σημείο το οποίο ήθελε το κόμμα να βρίσκεται σήμερα, Μαριλίζα. Καταρχάς, θα μου επιτρέψει όχι ένα σχόλιο για αυτές τις διαρροές που γίνονται. Δεν ξέρω πόση βάση έχουν. Σίγουρα όμως το ότι γίνονται αυτές οι διαρροές σημαίνει τουλάχιστον ότι κάποιοι είτε τις καθοδηγούν είτε προβληματίζονται. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα αντίστοιχο ερώτημα είναι ότι είναι ο απόλυτος τυχοδιοκτισμός, η απόλυτη ανευθυνότητα και η αδιαφορία απέναντι στον ελληνικό λαό και στη χώρα, αν κάποιοι αυτή τη στιγμή κάνουν σενάρια επί χάρτου, προσπαθούν να δουν με δημοσκοπήσεις τι τους παίρνει και δεν τους παίρνει και κοιτούν με μικροκομματική καθαρά αντίληψη του πώς διασφαλίσουν εξουσία και την διαδικασία αυτή της πιθανής εκλογικής αναμέτρησης. Δηλαδή, αυτό και μόνο ως γεγονός, την ώρα που αυτή τη στιγμή προέχει η ανθρώπινη ζωή, προέχει να βγούμε πάνω απ' όλα όρθιοι, γεροί, χωρίς απώλειες, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την οικονομία, με την κοινωνία όρθιοι, κάποιοι να επεργάζονται τέτοια σχέδια. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του ο ελληνικός λαός το κρίνει και μπορεί να το κρίνει με πάρα πολύ ουσία. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν το θεωρώ ιδιαίτερα πιθανό το θέμα των εκλογών υπό αυτές τις συνθήκες. Ακόμα και αν και το διάγγελμα που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάποιες αναφορές που μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με διάφορους τρόπους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να το πούμε απλά, αν τελικά αυτή η κυβέρνηση πάρει μια τέτοια τυχοδιοκτική απόφαση να σύρει τη χώρα μέσα σε περίοδο τέτοιας δοκιμασίας και κρίσης εκλογές, είναι σαφές κατά τη γνώμη μου ότι θα πάρει και την αντίστοιχη απάντηση από τον ελληνικό λαό. Όσοι έχουν επιχειρήσει ιστορικά να χειραγωγήσουν στιγμές δύσκολες και να τις εκμεταλλευτούν, νομίζω ότι ο ίδιος ο ελληνικός λαός σου δίνει την αντίστοιχη απάντηση. Μην ξεχνάμε ότι θα είναι και με απλή αναλογική η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και να γίνει. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι θα υπάρχει, και ήδη συγκροτείται, μια νέα προοδευτική, αριστερή, πολιτική και κοινωνική συμμαχία,
και μπορεί να έχει δυσκολευτεί η πολιτική μας επικοινωνία ακριβώς λόγω των συνθήκων που ζούμε. Αλλά από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η στάση υπεύθυνη του ΣΥΡΙΖΑ που από τη μια βάζει πλάτη στα μέτρα που είναι για την προστασία της υγείας του ελληνικού λαού αλλά ταυτόχρονα δεν δίνει λευκή επιταγή, βγαίνουμε μπροστά, ασκούμε κριτική και πάνω απ' όλα υποβάλλουμε προτάσεις. Δηλαδή το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι» είναι ένα καταληκτικό πρόγραμμα το οποίο έχει και τη μεγάλη ανταπόκριση όχι απλώς στον κόσμο τον προοδευτικό και τον αριστερό, αλλά και στους ίδιους τους φορείς των επιχειρήσεων, των εργαζομένων. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Ότι δηλαδή αυτό που λέγαμε η μεσαία τάξη, το αφήγημα της μεσαίας τάξης της Νέας Δημοκρατίας, έχει πλήρως καταρριφθεί. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ διευρύνει την κοινωνική του συμμαχία, την αποκαθιστά και με τους επιστήμονες, με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, με τον υγιό παραγωγικό ιστό της χώρας, φυσικά μαζί με τους εργαζόμενους, με όλες τις πλευρές της κοινωνίας που χρειάζονται αλληλεγγύη και στήριξη. Άρα εγώ πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία τελικά θα βγούμε πιο δυνατοί πολιτικά. Παρά το ότι έχουμε προβλήματα επαφής, τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε και μέσα αξιοποιώντας όλες τις διαδικασίες και τα μέσα και της Βουλής, της ηλεκτρονικής επαφής και ελπίζω πολύ γρήγορα και ζωντανά με την απευθείας επαφή την πολιτική και την κοινωνική. Αλλά νομίζω ότι οι ιδέες μας πάνω απ' όλα και το πρόγραμμά μας και είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα μας σήμερα, αλλά γίνεται και ξανά επίκαιρο μετά την επόμενη μέρα. Ωραία. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το ένατο I Ask and Watch της πλατφόρμας iSyriza. Ήταν μαζί μας η Μαριλίζα Ξενιανικοπούλου, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός. Δίνουμε τη σκυτάλη στο δέκατο I Ask and Watch. Ετοιμαστείτε για τις ερωτήσεις σας. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση.